την άλλη διάσταση. Είπαμε να ξεκινήσουμε από την τραγωδία στα νερά της Λιβύης, γιατί αυτό δείξαμε σαν πρώτο μας θέμα, αυτό ιεραρχήσαμε ότι είναι το πιο σημαντικό. Είναι από, από τα πιο πολύ νεκρά του τελευταίου χρόνου. Ο ΙΕ λέει ότι μπορεί να έχουμε και 150 νεκρούς στα νερά της Λιβύης, πρόσφυγες. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι 110 ή 115 αγνοούμενοι σύμφωνα με τις αρχές της Λιβύης και των ΕΔΟΜ. Και τίθεται λοιπόν το ζήτημα σε ένα τοπίο που το μεταναστευτικό δεν τελειώνει. Είναι ένα θέμα που θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια και ήδη η Ευρώπη έχει κληθεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία ή όχι. Αυτό είναι ζήτημα και πολιτικής ερμηνείας από το 2015 μεγάλες προσφυγικές ροές. Ποια είναι η θέση λοιπόν των κομμάτων και πρώτα κύριε Καρίδα της κυβέρνησης σε σχέση με το προσφυγικό. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ενισχύσει την άμυνα των συνόρων μας. Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε κλειστά κέντρα κράτησης για μετανάστες μέχρι να διαπιστωθεί κατά πόσο δικαιούνται το άσυλο. Τι λέτε εσείς, πώς την βλέπετε την όλη κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από το πώς βλέπει το κάθε κόμμα το όλο θέμα, σίγουρα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι όντως είναι πρόσφυγες μετά από έναν πόλεμο, όπως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Τα τραγικά αποτελέσματά του. Σίγουρα αυτό με τον τρόπο με τον οποίο θα δεις αυτό το κομμάτι, σίγουρα είναι ένας τρόπος που θα λέγαμε με το βλέμμα του ανθρωπισμού πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά λάθη τα οποία συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία αυτά λάθη σίγουρα δεν τιμούν ούτε τη διεθνή κοινότητα σε πολλές περιπτώσεις. Είναι μεμονωμένα λάθη ή μια επιλογή πολιτική συγκεκριμένη? Ούτε και τη χώρα μας. Γιατί να σας πω κάτι, εδώ είχαμε και κάποια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία είδαμε ότι δεν απέδωσε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το φαινόμενο Μόρια έτσι μας εξέθεσε διεθνώς. Άρα λοιπόν σίγουρα. Είχε προηγηθεί το φαινόμενο Αμυγδαλέζα. Νομίζω δηλαδή, ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και δεν έχει καμία σχέση το τι εξήγηλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το θέμα και το τι έκανε. Σίγουρα εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι με υπευθυνότητα. Θέλουμε να διαχειριστούμε, αν το θέλετε, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο την αντιμετώπιση του προσφυγικού θέματος και θεωρώ ότι θα γίνουν πολύ θετικά βήματα άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά στις αιτίες που γεννούν την προσφυγιά, που έχουμε από την κλιματική αλλαγή, δηλαδή την ερημοποίηση μεγάλων εκτάσεων που οδηγούν τους ανθρώπους να έρχονται προς την Ευρώπη για να βρουν νερό, όχι τίποτα χιλιάρικα, αφενός και από την άλλη τους πολέμους που έχουν δημιουργήσει ρεύματα προσφυγιάς. Θα γίνει αναφορά από τα κόμματα και αφορά και τον κύριο Σκουρολιάκο αυτή η ερώτηση για αργότερα. Γιατί όσο υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργούν την προσφυγιά, θα υπάρχουν ροές προσφύγων αυξανόμενες. Εντάξει, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο και να σας πω κάτι. Εγώ κιόλας ως δημοσιογράφος που έχω καλύψει και πόλεμο στην περιοχή μας, στη Βοσνία, έχω δει δηλαδή πραγματικά τι γίνεται σε ένα πόλεμο και τι συμβαίνει από έναν πόλεμο. Αυτό συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα απλώς το θέμα της Συρίας είναι ότι τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πολέμου τα βλέπουμε στην πόρτα μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχει εδώ θέμα αν αυτή η άποψη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε άλλο. Ο πόλεμος είναι ένα κακό πράγμα. Κανείς δεν θέλει να συμβαίνει. Όταν συμβαίνει τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Το ζήτημα είναι εμείς σαν πολιτισμένο κράτος πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι και με δράσεις αλλά και μεθόδους και από εκεί και πέρα να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα κέντρα εσείς συμφωνείτε, θεωρείτε ότι είναι μια καλή μέθοδος? Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί μία μέθοδος. Και αυτή η μέθοδος πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα έχει. Η προηγούμενη μέθοδος, όπως την διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε καλά αποτελέσματα. Εκτός αν ζούμε σε κάποια άλλη χώρα. Εσείς πιστεύετε ότι είχε κάποια καλά αποτελέσματα? Όχι, εμείς έχουμε καταγράψει τα προβλήματα στη Μόρια και στη Σάμο και ως εκπομπή. Και φυσικά δεν ήταν η κατάσταση καλή στα νησιά. Ωστόσο, από την ανθρωπιστική πλευρά, φαντάζομαι αυτό ρωτάς κι εσύ, και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα κλειστά κέντρα είναι ένα σύστημα το οποίο σέβεται τους πρόσφυγες. Τόσον ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καταδικασμένος για τίποτα, έτσι, που έχει μέσα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα, νομίζω, στην Ελλάδα, το οποίο στρέφεται κατά των ανθρώπων. Το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε μια
συγκεκριμένη κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, και το προσφυγικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Φυσικά θα το διαχειριστούμε με όσο το δυνατόν πιο ανθρωπιστικό τρόπο, και από εκεί και πέρα θα πρέπει φυσικά να δούμε και ποιοι από αυτούς είναι πρόσφυγες, έτσι, γιατί υπάρχουν και διάφοροι οι οποίοι παρεσφέρουν και τα έχουμε δει αυτά τα θέματα, και θα πρέπει τα αιτήματά τους, όσοι είναι πρόσφυγες, να βρούμε έναν τρόπο να τα διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Κύριε Σκουρολιάκο, τέθηκαν τα ζητήματα. Μόρια και Σάμος είναι τα δύο κακά σύμβολα για την διαχείριση του προσφυγικού από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε, από ό,τι κάνατε αναφορά, να στείλουμε έναν αποχαιρετισμό στο σπουδαίο Χριστόφορο Λιοντάκη, έναν εμβληματικό ποιητή της γενιάς του 70, ένα πολύ καλό φίλο που έφυγε 24 ώρα μετά επίσης το χαμό του Σταύρου του Τσιόλη. Είχα κάνει μια ταινία μαζί του, το φτάσαμε. Ήταν και δύο σημαντικοί άνθρωποι. Ήτανε καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με τον άνθρωπο. Και εδώ δένει με αυτό που συζητάμε. Γιατί αυτοί που έρχονται κυνηγημένοι από την κλιματική αλλαγή, από τους πολέμους, από την ανέχεια, είναι άνθρωποι. Και η θέση της χώρας μας, η χώρα μας, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, γιατί ήταν το πρώτο εύκολο πέρασμα. Πολύ πιο εύκολο από ότι είναι η Λαμπεντούζα, ξεκινώντας κάποιος από τη Λιβύη. Σαφώς, είναι τεράστια Μάλτα. Η απόσταση. Έτσι, εδώ είναι, έρχεσαι, που λέει ο λόγος, κολυμπώντας, μην το πάρουμε κατά κυριολεξία, αλλά καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν, αυτή η χώρα που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα όσον αφορά αυτές τις ροές, που βρέθηκε στην ανάγκη της Τουρκίας για το πόσο ανοίγει ή κλείνει την κάνουλα, αμέσως αγκάλιασε αυτούς τους ανθρώπους και έκανε το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή. Γι' αυτό πήρε και τα εύσημα και από τους Ευρωπαίους και από διεθνείς προσωπικότητες. Ο ίδιος ο Πάπας ήρθε, αλλά μέχρι και ο κύριος Χρυσοχοΐδης που πήγε προχθές, και παίξτε το βίντεο, το ρεπορτάζ, αν κάνω λάθος, είπε ότι όλα είναι καλά. Έχουμε καταγράψει, κύριε Σκουρολιάκο, ότι δεν ήταν όλα καλά. Όχι, βέβαια. Είπα, έκανε το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει σε συγκεκριμένη στιγμή. Και με αυτές τις ροές και με αυτές τις συνθήκες. Και όταν δεν μπορούσες να μεταφέρεις μέσα στην υπηρετική Ελλάδα μεγάλο αριθμό, γιατί την ίδια στιγμή, ξέρετε, ερχόταν ο ίδιος αριθμός με τη βάρκα από απέναντι. Κύριε Σκουρολιάκο, ακούγεται κάπως, να το πω επίοικος, προκλητικό, να λέει κάποιος, μια κυβέρνηση, ότι τα κάναμε όλα καλά. Όχι. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ποτέ δεν είπα, ούτε υπονόησα κάτι τέτοιο. Είπα, έκανε το καλύτερο δυνατό και τη συγκεκριμένη στιγμή και τα μέσα που είχε. Τα μέσα που είχε. Δεν τα κάναμε όλα καλά. Δεν θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα καλύτερα και πιο γρήγορα? Πάντα μπορούν να πάνε τα πράγματα καλύτερα, εάν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τις συνθήκες. Προσπαθούσαμε να χειριστούμε το θέμα με τους Τούρκους. Είναι και θέμα ικανοτήτων, έτσι. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Δηλαδή, μπορεί όντως σε κάποια πράγματα να είχε τη διάθεση, αλλά να μην είχε τους κατάλληλους ανθρώπους. Ναι, εντάξει, να μιλήσουμε και για τους ικανούς και να μιλήσουμε και επί της πολιτικής. Πάντως, υπάρχει και ζήτημα πολιτικών ερμηνεών. Έχετε την ίδια πολιτική θέση με το ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα το μεταναστευτικό? Νομίζω ότι με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάρα πολλές διαφορές σε πάρα πολλά θέματα, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό που ήταν. Άρα, άλλη πολιτική πάει να εφαρμόσει το ένα κόμμα, άλλη πολιτική πάει να εφαρμόσει το άλλο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ανάλογα με την πολιτική. Η ικανότητα μπαίνει μετά σε δεύτερο. Σίγουρα, αλλά να σας πω κάτι, για να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Ό,τι και κατεύθυνση να έχεις, ό,τι και ιδεολογική προσέγγιση να έχεις, είναι και κατά πόσο είσαι ικανός να φέρεις το αποτέλεσμα, έτσι. Μιας και μιλάμε για ικανούς και ικανότητες, θα μου επιτρέψετε να πω. Εμείς καταρχήν δεν κάνουμε μία αντιπολίτευση Ταλιμπάν, φωνές και κραυγές από την πρώτη στιγμή, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή των εκλογών του 2015. Καλά, 20 μέρες έχουμε τώρα. Αφήστε να μιλήσω, γιατί. Όχι, το λέω επειδή. Μα γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω? Δεν θα πω κακά πράγματα, μη φοβάστε. Μια κουβέντα είπα, δεν είπα λοιπόν, τίποτα. Ναι, αλλά όταν διακόπτεται, επειδή είστε δημοσιογράφος και διακόπτεται κάποιον που μιλάει, δεν λέτε μια κουβέντα, διακόπτεται την επαφή αυτού που μιλάει. Με το κοινό. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, είδαμε. Ότι όμως από την άλλη, όταν σημειώνουμε κάποια πράγματα, δεν μπορεί να μην μιλήσουμε, δεν μπορεί να μην τα σημειώσουμε, και σημειώνουμε ότι σε μια σειρά από θέματα αυτή η καινούργια κυβέρνηση ήρθε απαράσκευη, ήρθε απροετοίμαστη, ήρθε χωρίς να έχει μελετήσει τα πράγματα. Το τελευταίο που με αφορά και ως τομεάρχη του πολιτισμού ήταν το θέμα του Αρχαιολογικού Μουσείου,
που και πριν τις εκλογές, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις, ο κ. Πρωθυπουργός δήλωσε ότι επεκτείνεται και ενιαιοποιείται με το Πολυτεχνείο και με το Ακροπόλ. Για να του πούνε βέβαια αμέσως ότι υπάρχει το άρθρο 109 του Συντάγματος που απαγορεύει την αλλαγή χρήση του Πολυτεχνείου, τα παίρνουν πίσω και μιλάνε πια για έναν υπερτοπικό πόλο πολιτισμού και συλλειτουργιών όπου θα συνδεθούν τα υπόγεια του Αρχαιολογικού Μουσείου με το Ακροπόλ, που και εκεί έχουν λάθος, γιατί το Ακροπόλ έχει γίνει με χρήματα ΕΣΠΑ και δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Και επίσης από κάτω, εκεί που θέλουν να κάνουν το υπόγειο, ως γνωστόν περνάει το υπόγειο ποτάμι από τη Μάρνη που έρχεται. Όταν βγαίνεις και κάνεις αυτές τις αναγγελίες και προεκλογικά και μετεκλογικά και δεν έχεις ψάξει αν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο προτείνεις, αυτό το οποίο υπόσχεσαι, είσαι ικανός. Μία ανατελεία, κύριε Σκουρουλιάκου, γιατί πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θα πρέπει να απαντήσει τώρα ο κύριος Καρίδας. Πρόκειται πραγματικά για λυπή προετοιμασία, κύριε Καρίδα. Είδαμε ότι εξαγγέλθηκε πράγματι αυτό το σχέδιο και μάλιστα πολύ διαφημίστηκε από τη νέα κυβέρνηση. Ακούστηκε μεγάλο και ωραίο. Και μετά διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει. Είναι έλλειψη προετοιμασίας, αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση ίσως είναι η μοναδική κυβέρνηση που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια που κατάφερε να είναι τόσο καλά προετοιμασμένη σε πάρα πολλά θέματα. Η ταχύτητα με την οποία προχωράει τα θέματα το βλέπετε μόνο σας, δεν χρειάζεται και το κρίνετε. Yeah. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε κάποια επιμέρους θέματα, κανείς δεν είπε ότι τα πάντα θα γίνουν μαγικά και απότομα. Όμως, έτσι κι αλλιώς, εμείς, τουλάχιστον στο κομμάτι των υποσχέσεων, δώσαμε ελάχιστες υποσχέσεις. Και όπως βλέπετε, από αυτές τις υποσχέσεις που δώσαμε, τις προχωρούμε άμεσα και όχι μόνο. Τις προχωρούμε άμεσα, αλλά το κάνουμε και με το παραπάνω. Μακάρι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ να είχαν δώσει τόσο λίγες. Εγώ θα σας πω και κάτι έτσι. Επειδή δεν μου αρέσει να κάνω πάντοτε κριτική επί παντός επιστητού και να έχω άποψη για όλα τα θέματα, το κομμάτι το συγκεκριμένο σας λέω ότι δεν το γνωρίζω και έτσι δεν μπορώ να πάρω θέση. Πάντως δεν χρειάζονται μαγικές ιδιότητες να ξέρεις ότι το άρθρο 109 του Συντάγματος απαγορεύει την αλλαγή χρήση του Πολυτεχνείου. Δεν χρειάζονται μαγικές ικανότητες να ξέρεις ότι δεν μπορείς να παρέμβεις στο Ακροπόλ. Αν μου επιτρέπετε, πολλές κυβερνήσεις έχουν πει πράγματα που μετά τα διαφοροποίησαν εν μέρη. Θα σας πω κάτι απλό. Εδώ ο κύριος Τσίπρας είχε βγει και είχε πει. Είναι όσο απλό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απλό είναι. Μπράβο, είναι πάρα πολύ απλό. Φαίνεται ότι η κυρία Μενδώνη το ήξερε. Εγώ θα σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ. Εδώ ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός λέγοντας ότι θα διώξει από εδώ τους δανειστές, ότι με ένα νόμο θα καταργήσει το μνημόνιο. Κύριε Καρίδα, είστε κυβέρνηση πλέον, είναι 2019. Ναι, όχι, το λέω. Να θυμίσω τους μπουντόζερ που θα μπαίνουν την πρώτη εβδομάδα στο ελληνικό. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Δεν έχω τέτοια διάθεση. Αλλά ξέρετε θέλετε να κάνουμε αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Απλώς είπε ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλετε να κρατήσουμε. Τώρα με διακόπτετε εσείς όμως. Μα ναι, θέλετε να κάνουμε αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Δεν σας διάκοψα προηγουμένως όμως. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Μόνο μια φράση. Λέει ότι είναι πάρα πολύ απλό να ξέρει ένα άρθρο του Συντάγματος. Και λέω, δεν ήταν πολύ απλό να ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα καταργήσει τον ΕΜΦΙΑ ή δεν θα μπορέσει να διώξει από εδώ την κυρία Μέρκελ και όλα αυτά τα οποία έλεγε. Αυτό και αν είναι πάρα πολύ απλό το σκεφτεί κάποιος. Πάμε, δεν είναι πολύ απλό, θα μου έπρεπε να πω. Συνεχίζω το πιστεύετε ότι μπορούσε. Να λες στους Ευρωπαίους ότι εγώ συμφωνώ με τη συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ να διοργανώνει συλλαλητήρια. Μετά από όλα αυτά που γίνεται, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το κάνει. Και μετά, ακούστε με, και μετά ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης να λέει ότι ήταν μια θαυμάσια συμφωνία. Ένα συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Ένα συγγνώμη θα ζητήσετε εσείς για τα συλλαλητήρια και τις άρισες. Θα ζητήσετε που το σύρατε τον κόσμο. Θα ζητήσουμε συγγνώμη. Όχι, για το μιλάω συγκεκριμένα για τις πρέσπες. Και είπατε ότι θα κάνετε μια διαφορετική αντιπολίτευση. Ναι, βέβαια, δεν θα συζητήσουμε. Αν θέλετε να μην συζητήσουμε καθόλου. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι. Σύρατε τον κόσμο στα συλλαλητήρια. Να ολοκληρώσουν αυτό τον κύκλο. Αν θέλετε να βάλετε. Οι τηλεθεατές δεν καταλαβαίνουν. Αν θέλετε έχετε να ολοκληρώσετε το κομμάτι τη συμφωνία των Πρεσπών, να πει δύο κουβέντες ο καθένας αφού το ανοίξατε για να μείνει στον αέρα και να περάσουμε στην επόμενη ερώτησή μας. Σας παραφορώ. Όχι, ήταν ένα μεγάλο ψέμα, μια μεγάλη απάτη. Ποιο? Το ξέρει ο κόσμος. Το σύρανε στα συλλαλητήρια, μετά του είπαν ότι είναι καλή η συμφωνία. Και ο κόσμος δεν είναι παθητικός. Ήθελε να βγει στα συλλαλητήρια και πήγε. Ναι. Εντάξει, επειδή ο κόσμος και ο λαός πρόσφατα ψήφισε. Και φάνηκε τι τον ενδιέφερε και τι πίστεψε και τι δεν πίστεψε. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα, ό,τι και να συζητάμε, ο λαός ψήφισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση και της έδωσε αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα τώρα. Μάλιστα. Πάμε σε αυτό που αναφέρατε πριν, κύριε Καρίδα, την Επιτροπή.
ΕΠΟΠΤΙΑ, την ενισχυμένη επιτροπή ασθενών ΕΠΟΠΤΙΑ, στην οποία βρισκόμαστε, τη μεταμνημονιακή, για άλλους 6 μήνες θα διαρκέσει, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Και γεννάται λοιπόν το ερώτημα, θα είναι εύκολο να περάσετε τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οποίες έχετε μιλήσει προεκλογικά σε αυτό το πλαίσιο? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι μαγικό. Από εκεί και πέρα, εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ενημερώσει την πλευρά των δανειστών. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς άμεσα. Δεν μας δανείζουν πλέον. Είναι εταίροι. Εταίροι, εντάξει. Εντάξει. Όπως και να το βαφτίσουμε, αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Ό,τι αντιρρήσεις υπάρχουν, νομίζω ότι θα καμφθούν και θα προχωρήσουμε σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο έχουμε. Πάντως, το θέμα, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης για το πλεόνασμα, το 3,5%, και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι από το 20. Δηλαδή θα ξεκινήσει η διαδικασία για να δούμε για το πλεόνασμα του 21. Άρα πήγε λίγο πιο πίσω αυτό. Εντάξει, εγώ σας είπα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι και κάτι το οποίο έχει πει και η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους, πρέπει να δείξεις έργο. Και από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα, όλα θα εξομαλυνθούν και όλα θα έρθουν σε μια κανονικότητα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει ούτε 20 μέρες διακυβέρνησης, έτσι. Μέσα σε 20 μέρες, εντάξει, τα πράγματα που έχει κάνει είναι πάρα πολλά. Απλά το θα φανεί περίπου πάνω κάτω σε σχέση. Εντάξει, δεν μπορούμε να μαντέψουμε τα πάντα αυτή τη στιγμή, έτσι. Εμείς αυτό που θα κάνουμε δεν θα έχει προλάβει, φαντάζομαι, η κυβέρνηση μέχρι το φθινόπωρο να δείξει ένα έργο προς τους θεσμούς, ώστε να κρυθεί σύμφωνα με αυτό. Γι' αυτό θέτουμε το ερώτημα ότι η αυστηρότερη υποπτία είναι ένας λόγος, ας πούμε, να ανησυχούμε ότι κάποιες από τις ελαφρύνσεις δεν θα τις δούμε. Θα σας πω κάτι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία ανησυχία. Τη στιγμή που βλέπουμε μια κυβέρνηση πάρα πολύ συγκροτημένη, η οποία λειτουργεί με μέθοδο και σχέδιο. Τώρα, όλα τα πράγματα θα έρθουν στην ώρα τους. Μάλιστα. Και νομίζω ότι σας λέω ξανά, δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν έχουμε κλείσει ούτε 20 μέρες διακυβέρνησης και έχουν γίνει τόσα πράγματα. Όταν λέτε έχουν γίνει τόσα πράγματα. Τι έγινε. Θα σας πω κάτι. Σε πόσο χρονικό για διάστημα. Για την ταχύτητα μιλάτε. Μιλάω για την ταχύτητα. Ναι, αυτό έχουμε διαπιστώσει. Και για όλο το κλίμα εφορίας το οποίο υπάρχει και στην κοινωνία, έτσι. Εγώ θα σας πω κάτι. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή βλέπει όλα αυτά τα πράγματα με πολύ θετικό μάτι. Μην βάλουμε την κοινωνία μέσα σε αυτό. Είναι μια εκτίμηση που κάνει ο κύριος Καρέλας. Είναι μια εκτίμηση. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι. Επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορώ στην κοινωνία. Στα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι είναι λίγο περίεργο να μιλάμε εξ ονόματος όλης της κοινωνίας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εγκουμαρχούν πάρα πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούν να αισθανθούν αισιόδοξα για κάποιο λόγο. Να σας πω κάτι. Εγώ επειδή είμαι ένας άνθρωπος, σας λέω, ο οποίος είναι προσωπική μου εκτίμηση και που είμαι στην κοινωνία και πρόσφατα με ψήφισαν και 10.000 άνθρωποι έτσι ως. Θα σας πω ότι δέχομαι πάρα πολλά τηλέφωνα και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με ψήφισαν, αλλά και ανθρώπους στον δρόμο που με συναντούν και μου λένε: επιτέλους βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα σχέδιο και η οποία λειτουργεί γρήγορα. Δεν πήγε για διακοπές το καλοκαίρι, είναι εδώ και κάνει δουλειά, κάνει έργο. Καθημερινά βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί σε άλλες κυβερνήσεις. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε ξαναδεί να λειτουργεί με τέτοια ταχύτητα. Την ταχύτητα δεν έχουμε ξαναδεί. Σας τα πάνε αυτοί που σας ψηφίσαν, έτσι. Κύριε Καρίδα, τους υποτιμάτε. Ναι. Όχι, καθόλου. Αυτοί που με ψήφισαν έβγαλαν και κυβέρνηση. Η ταχύτητα πραγματικά. Τους γιατί θα σας πω κάτι, κάποιοι άλλοι ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί σας τα λένε αυτά. Αυτοί που σας ψήφισαν. Και όχι μόνο αυτοί, και άλλοι που συνάντησαν στον δρόμο. Εγώ είμαι έτοιμο. Την εκτίμηση του κάνει. Κύριε Καρίδα, εμείς την ταχύτητα την έχουμε διαπιστώσει και πραγματικά το έχουμε πει και εδώ σε αυτήν την εκπομπή πολλές φορές. Αλλά το θέμα είναι στην πραγματικότητα. Όχι ταχύτητα, αλλά πού μας πάει αυτή η ταχύτητα. Από όταν περιμένουμε να δούμε. Είπαμε, πού μας πάτε. Ούτε 20 μέρες δεν είναι. Να το δούμε. Κύριε Σκουρολιάκο, 6 μήνες ακόμα ενισχυμένη η Επιτροπή. Ναι, βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, αλλά φαίνεται ότι η χώρα ακόμα δεν είναι ελεύθερη να χαράξει οικονομική πολιτική, όποια κυβέρνηση. Έτσι. Δηλαδή, είμαστε εν μέρη σε μια διαδικασία μεταμνημονιακή αυστηρή. Αυτό που κατέφερε πάντως η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν μετά τον Αύγουστο του 2018 να περνάει πράγματα, να περνάει φιλολαϊκά μέτρα, έτσι, δημιουργώντας ένα δημοσιονομικό χώρο. Ό,τι είπε στη Θεσσαλονίκη πέρσι τα έκανε μετά τον Αύγουστο του 2018. Δημιουργώντας ένα δημοσιονομικό χώρο και πείθοντας τους εταίρους μας, τους φίλους μας. Εγώ θέλω να πω ότι
Κανένας δεν είπε ότι γίνονται από τη μια μεριά στιγμή στην άλλη όλα τα πράγματα και εμείς προειδοποιούσαμε. Όταν λέγανε ότι θα έρθουμε και με δύο υπουργικές αποφάσεις θα μπει την πρώτη εβδομάδα οι μπουλντόζες μέσα, τους λέγαμε από ποιες επιτροπές. Για το ελληνικό, ναι, με συγχωρείτε, δεν το διευκρίνησα. Τους λέγουμε ότι πρέπει να περάσουν από συγκεκριμένες επιτροπές, χρειάζεται ένας χρόνος, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Κανένας δεν περίμενε την πρώτη, τη δεύτερη, τρίτη εβδομάδα να μπουν οι μπουλντόζες. Προς Θεού, δεν είμαστε, το καταλαβαίνουμε. Άσχετα τι λέγανε, γιατί ήταν ωραίο να τα ακούει ο ψηφοφόρος αυτό, ότι την πρώτη εβδομάδα με δύο αποφάσεις θα μπουν οι μπουλντόζες. Τώρα λένε, είπανε μέσα στο χρόνο, μετά πήγε το Δεκέμβρη. Μακάρι το Δεκέμβρη, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας το λέμε, να μπουν οι μπουλντόζες και να αρχίσει το έργο έτσι όπως πρέπει να γίνει και χωρίς εκπτώσεις. Γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που φοβούμαστε ότι ίσως επιχειρηθεί να αλλάξουν, όπως οι αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το ελληνικό. Το είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή. Είναι αναπρή και δεν απαντήθηκε, δεν έχει απαντήσει κανένας. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θέλουν προσοχή. Λοιπόν, εύκολα λόγια έχουν δυσάρεστη κατάληξη. Όπως την κατάληξη δεν την έχουμε δει ακόμα. Ναι, όχι, το ότι αμέσως θα αρχίσει. Μιλάμε πια για 6 μήνες μετά περίπου. Έτσι, δεν είναι μία εβδομάδα μετά τις εκλογές. Και πάλι σας λέω, δεν περιμέναμε μία εβδομάδα, αλλά... Και πάλι θα πει κάποιος ότι... Αυτός ο λαϊκισμός... Η πολιτική, αυτή... οι υποψήφοι πρωθυπουργοί συχνά δημιουργούν προσδοκίες, στις οποίες μετά έρχονται να τις... Μαζέψουν. Μπορεί να δημιουργήσεις γενικές προσδοκίες, να πεις θα πάει καλύτερα η ζωή μας. Αλλά σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως επανέρχομαι κουραστικά... Και δεν γίνεται να βγαίνει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής σου και να λες. Καλά, που είναι ομόκεντρη κύκλη το μουσείο, είναι ομόκεντρη κύκλη. Ναι, αλλά μην επιστρέψουμε πάλι στο μουσείο. Εντάξει. Γιατί το είπαμε. Θέλω να πω και άλλα μπορούμε να πούμε. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να πουλάς τόσο εύκολες ελπίδες, ας πούμε. Καλά, και μετά να το λέτε εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δηλαδή, ναι, μας ακούει ο κόσμος. Ναι. Θα ξεχάσει πόσο εύκολα τα λέγατε εσείς. Εσύ είχατε ολόκληρο κατάλογο με υποσχέσεις. Δηλαδή, ναι, θα τρελαθούμε τελείως. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα επειδή άλλαξε κυβέρνηση θα ξεχάσουμε το πώς βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε κατάλογο με έργα και με δράσεις, ναι, τα οποία... και με θετικές παρεμβάσεις για τον ελληνικό λαό. Μιλάτε για το Γενάρη του 2015, έτσι, όχι για το Σεπτέμβρη. Και για το Γενάρη του 2015 μιλάω και για την υπόλοιπη διακυβέρνηση. Για το Γενάρη ξαναγίνανε εκλογές το Σεπτέμβρη. Γιατί οι τελευταίες εκλογές που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το Σεπτέμβρη του 2015. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε το πώς βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Καλώς. Τουλάχιστον για λαϊκισμό, για υποσχέσεις και για ελπίδα. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα. Πολιτικό λόγο, η λέξη λαϊκισμός έχει ξεχυλωθεί λίγο. Νομίζω έχει γίνει μια υπερβολική χρήση, αν μου επιτρέπετε, και από τα δύο κόμματα ενίοτε. Και το fake news. Συμπεριλαμβάνεται. Και τον fake news, ναι. Τα fake news. Τα fake news είναι πρωταθλήτρια η Νέα Δημοκρατία με αυτά. Τα ανακάλυψε και πορεύτηκε τόσο. Θα κάνουμε τέτοιου είδους συζήτηση σήμερα. Αν θέλετε αυτό το επίπεδο συζήτηση, σκεφτόμαστε να σας κάνουμε μια αιρετική ερώτηση. Πάμε να κάνουμε την ερετική μας ερώτηση. Και είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι το βρίσκουμε αρκετά προκλητικό και ενδιαφέρον. Μιας που ολοκληρώνεται και η τηλεοπτική σεζόν. Ναι, και θα θέλαμε να βρείτε, αν υπάρχουν κατά τη γνώμη σας, ένα-δύο στοιχεία τα οποία θεωρείτε προνόμια για τον αντίπαλο χώρο, πολιτικό σας χώρο. Δηλαδή, τι έχει κάνει καλό ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη σας και κατά τη γνώμη σας, κύριε Σκορολιάκο, τι έχει κάνει καλό η Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι η αλήθεια ότι είναι μια αιρετική ερώτηση. Ωραία σκέψη δημοσιογραφική. Ή αν έχετε κάποια επιφύλαξη σε σχέση με τα πεπραγμένα της καινούργιας κυβέρνησης. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Και αυτό είναι ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οποιοδήποτε κυβερνήσει εννοείται ότι θα έχει και κάποια καλά στοιχεία. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν πάρεις όλο τον κατάλογο το τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλα καταστροφικά και δεν έχει. Σίγουρα έχουν υπάρξει και κάποια καλά σημεία στην όλη κατάσταση. Έτσι. Για τη δικιά σας, κατά τη δική σας άποψη, ποια θα σταχυολογούσατε? Δεν θέλουμε ένα κατάλογο με τα 10 σημεία, αλλά τι θεωρείτε? Δύο πράγματα που ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Δύο πράγματα τα οποία ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι δύσκολη ερώτηση. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ίσως έγινε μια προσπάθεια από το ΣΥΡΙΖΑ. Κουράγιο, πέστε το.
Όχι, ψάχνω να το βρω. Εσείς προετοιμάζεστε και εσείς το λόγο. Είστε προετοιμένος. Δεν είναι δίκαιο γιατί εσείς προετοιμάζεστε. Θα σας δώσουμε τώρα το λόγο να σας ευνηδιάσουμε γιατί προετοιμάζεστε όσο μιλάει ο συνάδελφός σας. Όχι, προσπαθώ να τον παρακολουθήσω. Λιάκο, δύο πράγματα που να προετοιμαστεί και λίγο ο κύριος Σοκαρίδας. Δείγματα γραφή η νέα κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς. Εγώ θα δώσω, συμφωνούμε. Είναι τρεις εβδομάδες κυβέρνηση. Δεν μπορώ να σας πω. Κάτι που αξιολογείται ως θετικό. Αν θέλετε ως θετικό, αξιολογώ το πώς στήθηκε η αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστημονικά σας συγχαίρω, επιστημονικά, με επιστήμονες, με επικοινωνιολόγους. Εντάξει, αυτό δεν είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό πρόσωπο. Θα απαντήσω κι εγώ. Θετικό είναι ότι κράτησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μας έβγαλε έξω. Για να απαντήσω αντίστοιχα. Νομίζω υποτιμάτε μέχρι τώρα και οι δύο το ερώτημά μας. Όχι, εγώ το σκέφτηκα, αλλά δεν το είπα. Αλλά αφού λέει αυτό. Πραγματικά αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν είναι κάτι που εμένα με. Τώρα, σήμερα, χτες κατατέθηκε τον πρώτο. Οι ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα δούνε αν υπάρχει ο δημοσιονομικό. Αν πιστούν ότι υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο, η ελάφρυνση στον έμφυα είναι θετικό. Μα είπαμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση στα Ταλιμπάν. Αυτό σας ζητάμε. Εμείς θα κάνουμε την αντιπολίτευση που αξίζει αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός. Με συγχωρείτε. Δεν θα φωνάζουμε από το πρωί στο βράδυ, όπως φωνάζανε, φύγε Τσίπρα, φύγε Τσίπρα, φύγε Τσίπρα. Όχι, αυτό εμείς δεν θα το κάνουμε. Δεν το κάναμε μέχρι τώρα. Είναι πολύ λίγο τρεις εβδομάδες. Σας διαβεβαιώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και τους συντρόφους μου που συζητώ και την κατεύθυνση της κυβέρνησης, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Η δεν αλήθεια είναι ότι σας ξαφνιάσαμε και με αυτή την ερώτηση. Εσύ, όμως, όχι, είναι ωραία ερώτηση. Ας πούμε ότι θα μας δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να το δουλέψετε λίγο. Είναι και πολιτικός πολιτισμός να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να μπορούμε να κάνουμε φιλοφρονήσεις στον αντίπαλο. Δηλαδή, θα σας πω κάτι για μένα, αν το καταφέρουμε αυτό ως πολιτική και ως νέοι πολιτικοί, θα είναι ένα κεκτημένο. Και συγχαρητήρια για την ερώτηση. Εγώ, παρόλο που δεν απάντησα. Δεν απάντησα. Είμαι ειλικρινής. Δεν πειράζει, γιατί σας ξαφνιάσαμε συνήθως. Είναι πολιτικός πολιτισμός να μπορέσουμε να φτάσουμε και να έχουμε. Εγώ δεν είχα υλικό. Να κάνουμε. Να απαντήσει. Εγώ η δεν είχα είναι υλικό. Ότι είστε μόνο εγώ μπορώ να σας βρω 4-5 έτσι να σας βοηθήσω. Να σας δώσω ένα σκονάκι. Είστε πολύ καινούργοι. Λοιπόν, αλλά πολύ. Πραγματικά αυτό το αξίζει ο ελληνικός λαός. Αυτόν τον τρόπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Εμείς καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Και καλή συνέχεια.